σύμφωνα με έγγραφα του Ανώτερου Δικαστηρίου του Λονδίνου, τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αγωγής που έχει υποβάλει η σύζυγος του πρίγκιπα Χάρη εναντίον μιας ταμπλόιντ εφημερίδας, η Μέγαν, η δούκισσα του Σάσεξ, ένιωσε απροστάτευτη από τη βρετανική βασιλική οικογένεια όσο ήταν έγκυος στο νιού της Άρτσι. Η Μέγαν έχει καταθέσει αγωγή κατά της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers για περισσινά δημοσιεύματα στη Mail on Sunday, τα οποία περιλαμβάνουν αποσπάσματα μιας χειρόγραφης επιστολής που είχε στείλει στον πατέρα της Thomas Markel τον Αύγουστο του 2018, με τον οποίον έχουν διακόψει τις σχέσεις. Ο Thomas Markel, όπως και η κόρη του, δεν έχουν μιλήσει από τότε που αποφάσισε να μην παραστεί στο γάμο της με το Χάρι, τον εγγονό της βασίλισσας Ελισάβετ, 3 μήνες μετά την επέμβαση καρδιάς, την οποία είχε υποβληθεί και έπειτα από πληροφορίες ότι είχε στήσει φωτογραφίες με έναν παπαράτσι. Η Mail είχε δικαιολογήσει το δημοσίευμα λέγοντας ότι 5 μη κατονομαζόμενοι φίλοι της Μέγαν είχαν αναφέρει τη δική της εκδοχή των γεγονότων σε συνεντεύξεις του στο περιοδικό Peopy. Από την άλλη, οι δικηγόροι της Μέγαν Μαρκέλ υποστηρίζουν ότι είναι αναλυθές ότι εκείνη είχε ζητήσει από τους φίλους της να μιλήσουν στο Peopy για αυτή την επιστολή. Η ενάγουσα είχε γίνει το αντικείμενο ενός μεγάλου αριθμού ψευδών και καταστροφικών δημοσιευμάτων από τις ταμπλόιντ εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου, κυρίως από την εναγόμενη, το οποίο της προκάλεσε υπερβολική θλίψη και έπληξε την ψυχική της υγεία, ανέφεραν οι δικηγόροι της στο ανώτερο δικαστήριο. Δεδομένου ότι οι φίλοι της δεν την είχαν δει ποτέ σε τέτοια κατάσταση, δικαίως ανησύχησαν για την κατάστασή της, κυρίως επειδή ήταν έγκυος, απροστάτευτη από τον θεσμό και χωρίς να της επιτρέπεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της, τονίζεται χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι η δίκη στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν αναμένεται να διεξαχθεί αυτόν τον χρόνο, το Μάιο, ωστόσο, ένας δικαστής απέρριψε μέρος του ισχυρισμού της ότι η εφημερίδα ενήργησε με δόλο επιτείνοντας την λήξη στις σχέσεις με τον πατέρα της. Πηγή Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Facebook, Twitter.